Γεωγραφικό πλαίσιο περιβάλλον. Ο νομός Ιμαθίας καλύπτεται σήμερα από μια έφορη παιδινή έκταση, τμήμα της μεγαλύτερης πεδιάδας της Μακεδονίας. Το περιβάλλον αυτό ήταν διαφορετικό στην αρχαιότητα. Η δασώδης βλάστηση, το πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο και τα έφορα εδάφη εξασφάλιζαν την επάρκεια των φυσικών πόρων, ενώ η γεωγραφική θέση της Ιμαθίας την καθιστούσε κόμβο επικοινωνίας της Μακεδονίας με την Νότια Ελλάδα. Από την προϊστορία στην κλασική εποχή. Πλήθος ευρημάτων βεβαιώνουν την ενασχόληση των κατοίκων κατά τα προϊστορικά χρόνια με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και άλλες οικοτεχνικές δραστηριότητες. Ήδη από την εποχή του Χαλκού, τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., η παρουσία μυκηναϊκής κεραμικής στον οικισμό του Αγγελοχωρίου μαρτυρεί επικοινωνιακές σχέσεις με τα μυκηναϊκά κέντρα του ελλαδικού χώρου. Κλασική εποχή, η Μαθία. Κλασική και όψιμη αρχαιότητα. Από το πλήθος των θέσεων της κλασικής και όψιμης αρχαιότητας έχουν έρθει στο φως κτίρια με τροφοπαρασκευαστικές, οικοτεχνικές κατασκευές και χώρους λατρείας, υπολείμματα αντιπλημμυρικών έργων και χρήσιμα στοιχεία για την ομαδική ζωή των κτηνοτρόφων της ορεινής Μακεδονίας. Η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται και στα ρωμαϊκά χρόνια. Έχουν εντοπιστεί αγρικίες, λουτρά και εργαστήρια της εποχής αυτής, ενώ το διατηρημένο τόξο γέφυρα στο κλειδί αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των τεχνικών έργων της ρωμαϊκής εποχής. Βέρεια, ιστορία. Η οικοδόμηση της σύγχρονης Βέριας πάνω από την αρχαία πόλη και η συνεχής κατοίκησή της έχουν προκαλέσει καταστροφή των αρχαιολογικών καταλήπων. Η Βέρεια γνωρίζει τη μεγαλύτερη ακμή της στα ελληνιστικά χρόνια, 3ος-2ος αιώνας π.Χ. Την περίοδο αυτή, η πόλη ήταν η δεύτερη σημαντικότερη του Μακεδονικού Βασιλείου μετά την πρωτεύουσα Πέλλα. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, γίνεται έδρα του κοινού των Μακεδόνων και αναλαμβάνει ανά πενταετία την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των αυτοκρατόρων. Η μεγάλη και πολυάνθρωπος πόλης, από τον 3ο αιώνα μετά Χριστού και μετά, αρχίζει σταδιακά να παρακμάζει. Την εθνική φυσιογνωμία της Βέριας διαδέχεται η χριστιανική και η πόλη γνωρίζει νέα άνθηση ως σημαντικό κέντρο πλέον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κοινωνία, διοικητική θεσμή στη Βέρεια. Οι γνώσεις μας για την κοινωνία της Βέριας στηρίζονται αποκλειστικά σχεδόν στο μεγάλο αριθμό επιγραφών που έχουν βρεθεί. Οι επιγραφές αυτές περιλαμβάνουν νόμους και ψηφίσματα, καταγράφουν τα ονόματα και συχνά τη δράση δημόσιων και τιμόμενων προσώπων, αναφέρουν επαγγέλματα, συλλόγους. Η θέση της Βέριας ως διοικητικό κέντρο ήταν ιδιαίτερα σημαντική, τόσο στην εποχή του Μακεδονικού Βασιλείου, όσο και στη Ρωμαϊκή περίοδο. Γυμνασιαρχιακός νόμος. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης είχε η γύμναση των νέων, όπως φαίνεται από τις επιγραφές που έχουν σωθεί. Από αυτές ξεχωρίζω γυμνασιαρχικός νόμος, όπου αναφέρονται λεπτομερείς κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία του γυμνασίου. Κοροπλαστική, κεραμική. Στην ελληνιστική εποχή υπήρχαν στην πόλη εργαστήρια κοροπλαστικής και κεραμικής με μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα, την ανάπτυξη των οποίων βοηθούσε η αυθονία πυλού στις υπόρειες του Βερμίου. Γλυπτική επιτύμβια. Μεγάλη είναι και η ανάπτυξη της γλυπτικής τόσο στην ελληνιστική όσο και στη ρωμαϊκή εποχή. Οι ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για τα ανθρωπονύμια, τα επαγγέλματα των κατοίκων, τη θρησκεία και τις επικρατούσες αντιλήψεις για το θάνατο και τη μεταθανάτια ζωή. Θαλαμωτή τάφη. Στην ελληνιστική εποχή κυριαρχούν οι λαξευτοί θαλαμωτοί τάφοι. Αρχίζουν να εμφανίζονται την περίοδο της μεγαλύτερης ανάπτυξης της Βέριας, ακολουθώντας την αύξηση του πληθυσμού και την ανύψωση του βιωτικού επίπεδου. Η παρουσία τους υποδεικνύει την ύπαρξη μιας εύρωστης οικονομικά κοινωνίας, που εκμεταλλευόμενη το φυσικό βράχο της περιοχής, κατασκευάζει μεγάλα ταφικά μνημεία που δεν είναι όμως δαπανηρά όσο ένας κτιστός τάφος. Τα κτερίσματα, τα αντικείμενα που συνόδευαν τον νεκρό στον τάφο, περιλάμβαναν ντόπια και επίσακτα αγγεία, αντικείμενα με συμβολικό χαρακτήρα, όπως πύληνα ειδόλια, αλλά και προσωπικά αντικείμενα των νεκρών, όπλα, χρυσά, χαλκίνα κοσμήματα, αλλά και νομίσματα, τα ναύλα του για το ταξίδι στον κάτω κόσμο. Λατρεία. Ανασκαφικά ευρήματα μαρτυρούν στη Βέρεια τις λατρείες πολλών θεοτήτων του ελληνικού πανθέου. Ωστόσο, η πόλη δέχθηκε και εξωτερικές επιρροές στο θρησκευτικό τομέα, όταν άρχισε να κλονίζεται η πίστη στους παραδοσιακούς θεούς και υιοθέτηση και ξενόφερτες λατρείες που υπόσχονταν ευτυχία στη μεταθανάτια ζωή ήδη από την ελληνιστική εποχή. Δημόσια κτίρια της Βέριας. Το κέντρο της αρχαίας πόλης στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο συμπίπτει με αυτό της σύγχρονης. Τον κεντρικό δρόμο της πόλης, τη σημερινή οδό Βενιζέλου, πρέπει να πλαισίωναν εμπορικοί και εργαστηριακοί χώροι. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως βαλανίο, συγκρότημα λουτρών, οδείο,
και ίσως το Ασκληπείο. Η αγορά της αρχαίας πόλης πιθανότατα καταλάμβανε την περιοχή της πλατείας του Αγίου Αντωνίου. Στην ίδια περιοχή ανακαλύφθηκε ένα νυμφαίο, ενώ το γυμνάσιο και το στάδιο πρέπει να βρίσκονταν εκτός των τειχών. Οι δρόμοι της Βέριας. Από το οδικό σύστημα της κλασικής πόλης έχει αποκαλυφθεί μόνο ένα μικρό τμήμα δρόμου. Πιθανότατα υπήρχαν κάθετοι και οριζόντιοι δρόμοι που χώριζαν ορθογώνια οικοδομικά τετράγωνα στην ελληνιστική εποχή. Υποδάμιο σύστημα. Το οδόστρωμα της ρωμαϊκής εποχής, ορατό σήμερα στην οδό Μητροπόλεως, πλάτους 4,5 μέτρων, αποτελείται από μεγάλες λίθινες πλάκες, πάνω στις οποίες σώζονται σε ορισμένα σημεία τα αυλάκια των τροχών, των αρμάτων και των αμαξών. Η οχύρωση της Βέριας. Η Βέρια προστατευόταν από ισχυρά τείχη. Ορισμένα τμήματά τους έχουν χρονολογηθεί στα κλασικά χρόνια. Το μεγαλύτερο όμως μέρος της ορατής σήμερα οχύρωσης ανήκει στην ελληνιστική περίοδο. Αιγαίες Μίεζα. Εκτός των τειχών της Βέριας, δύο πολύ σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι στο νομό Ημαθίας είναι οι Αιγαίες, Βεργίνα και η Μίεζα, στην περιοχή του Δήμου Ανθεμίων. Οι επισκέψιμοι αυτοί αρχαιολογικοί χώροι και το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών, σε μικρή απόσταση από την πόλη της Βέριας, αποτελούν μια ευχάριστη συμπλήρωση κάθε ξενάγησης στην αρχαία Ημαθία.